ηλικία ξεκινήσατε να ασχολείστε με τον αθλητισμό και πώς προέκυψε ένα συγκεκριμένο αθλητισμό? Νομίζω ο πρώτος. Εντάξει, πάμε τότε θυμάμαι τον εαυτό μου. Είμαι παιδάκι, αρχές δεκαετία 90, με μια μπάλα. Εντάξει, κλασικά, αυτό με κέρδισε παραπάνω. Δεν υπήρχαν και οι βάσεις που υπάρχουν τώρα για κάποιο νέο παιδί που ξεκινάει τώρα, που τα έχει όλα πλέον. Εμάς ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα, εντάξει, αλάνες, σε γήπεδα, σε τέτοια, αλλά οι βάσεις δεν υπήρχαν. Εντάξει, το μόνο που υπήρχε ήταν η αγάπη. Και από ό,τι θυμάμαι, μικρό παιδί με μια μπάλα. Και εγώ ξεκίνησα σχετικά μικρός, 6-7 χρονών. Η αλήθεια είναι ότι διάλεξα 3-4 αθλήματα μέχρι να καταλήξω το ποδόσφαιρο. Αλλά μόλις δοκίμασα το ποδόσφαιρο, νομίζω ότι αυτό μου πήγε. Στην αλφα ύψος που θα σε βοηθήσει και από μπάσκετ. Ναι, έχω δοκίμασα και μπάσκετ, αλλά τελικά το ποδόσφαιρο είναι αυτό που μου άρεσε παραπάνω και γι' αυτό το ακολούθησα. Μάλιστα. Λοιπόν, πιστεύετε ότι ο αθλητισμός παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή μας? Και αν ναι, σε ποιους τομείς? Λοιπόν, απ' όλα στο θέμα της υγείας. Πιστεύω ότι ο αθλητισμός δεν είναι μόνο ο πρωταθλητισμός, είτε κάνεις κάτι μόνο για ένα οικονομικό αντάλλαγμα ή οτιδήποτε. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία σου. Το κάνεις καθαρά για σένα. Πιστεύω ότι είναι κέρδος για όλους πλέον ο αθλητισμός και ειδικά στις μέρες μας. Ναι, και εγώ νομίζω ότι το πιο σημαντικό κομμάτι πάνω στον αθλητισμό είναι ότι στον τομέα της υγείας, γιατί σε βάζει ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής αλλά και σκέψεις. Και είναι πολύ σημαντικό για τους νέους και γενικότερα για όλες τις ηλικίες να ασχολούνται με τον αθλητισμό. Στον τομέα της μόρφωσης, πώς πιστεύετε πως βοηθάει ο αθλητισμός? Αυτό που λέγανε και οι αρχαίοι, η νους υγιής, η σωματική είναι, πιστεύω το αντικατοπτρίζει τώρα, πώς βοηθάει. Μπορεί να σε κάνει, πιστεύω, αθλητισμός πιο σκεπτόμενο άνθρωπο από ότι όταν δεν συμμετέχεις σε τέτοια κοινά. Πιστεύω ότι βοηθάει πάρα πολύ να στιγμώσεις. Ναι, ο Χρήστος με κάλυψε απόλυτα. Και επειδή ο αθλητισμός, μάλλον μέσα από τον αθλητισμό, μπορείς έτσι να κοινωνικοποιηθείς πολύ πιο γρήγορα, γιατί εντάσσεσαι από πολύ μικρή ηλικία σε κάποια σύνολα κοινωνικά, νομίζω ότι αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Και αν το επεκτείνουμε και στη μόρφωση. Λοιπόν, αν μπορούσαμε να γυρίζαμε τον χρόνο πίσω, υπάρχει κάτι το οποίο σας σημάδεψε στην αθλητική σας πορεία? Σίγουρα, εντάξει. Πάντα σημαδεύουν καλές και κακές αναμνήσεις. Και πώς μάλλον στο ποδόσφαιρο. Εμένα με σημάδεψε ένας σοβαρός τραυματισμός του 2004 που έχασα τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, ένα μέλος εθνικής ομάδας. Αλλά εντάξει, δόξα τω Θεώ, η ζωή συνεχίζει, δεν μπορεί να σταματάς αυτά τις κακές, γιατί έρχονται πάντα οι καλές μετά τις κακές. Και έχω και καλές αναμνήσεις και προσπαθώ να συνεχίζω για να μην σκέφτομαι ποτέ το παρελθόν. Σίγουρα υπάρχουν πολλές καλές αλλά και πάρα πολλές κακές στιγμές στον αθλητισμό. Βέβαια, εγώ δεν έχω μέχρι τώρα κάποιο έτσι πολύ σημαντικό γεγονός αρνητικό για να μπορώ να πω ότι το θυμάμαι. Ευτυχώς μέχρι τώρα. Επομένως, δεν υπάρχει κάποιο γεγονός που να με έχει σημαδέψει μέχρι τώρα στην πορεία μου. Υπάρχουν ακόμα στιγμές. Να ζήσουμε σαν. Λοιπόν, ποια πιστεύετε ότι είναι η καταλληλότερη ηλικία για να αρχίσει κάποιος την ενασχόληση του με τον αθλητισμό? Υπάρχει όριο ηλικίας για να αθλείται κάποιος? Δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Ο αθλητισμός είναι κάτι το οποίο μέσω του αθλητισμού κερδίζει την υγεία σου. Οπότε δεν υπάρχει όριο ή καλού που μας είναι κάποια ηλικία στο να ξεκινήσεις. Ούτε να ξεκινήσεις, ούτε και να τελειώσεις. Όσο σε βοηθάει το σώμα σου και μπορείς να αθλείσαι, νομίζω ότι δεν υπάρχει ούτε ηλικία για να τελειώσεις κάτι. Ωραία. Φημολογείται ότι ο πρωταθλητισμός σε οποιοδήποτε άθλημα είναι συνυφασμένος με τη χρήση χημικών ουσιών που μακροπρόθεσμα να βλάψουν σοβαρά την υγεία. Ποια είναι η γνώμη σας για το θέμα αυτό με τις ουσίες? Εντάξει, σε εποχές που ζούμε, μεγάλη τριμάστηρα του αθλητισμού και υπάρχουν φαινόμενα σε όλα τα αθλήματα, είτε ομαδικά είτε ατομικά. Βέβαια, δεν μπορείς όμως, όταν αγαπάς αυτό που κάνεις και αγαπάς τον εαυτό σου, δεν μπορείς να βάλεις κίνδυνο τη ζωή σου για αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς είναι κάτι το οποίο σε βοηθάει, σου δίνει υγεία, σου δίνει και κάποια άλλα κίνητρα στη ζωή σου. Και δεν μπορεί αυτό που αγαπάς να σου πάρει τη ζωή σου. Γιατί πλέον έχουμε δει φαινόμενα και καταστάσεις που έχουν χάσει πολλοί αθλητές στη ζωή τους από τη χρήση αναβολικών. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι μεγαλύτερη μάστιγα του αθλητισμού αυτή τη στιγμή. Βέβαια από την αρχαιότητα υπήρχαν, μπορεί να ήταν τόσο ανεπτυγμένο, αλλά το φαινόμενο αυτό υπάρχει από την αρχαιότητα. Νομίζω ότι εντάξει, δεν θέλω να γίνομαι απόλυτος ότι υπάρχει παντού, αλλά δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει. Και η καταπολέμηση είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, πιστεύω.
Πιστεύετε ότι ο αθλητισμός σας πρόσφερε κάτι άλλο πέραν της αναγνωσιμότητας και της επαγγελματικής σας σταδιοδρομίας? Σίγουρα, παραπάνω προσφέρει υγεία. Όταν πας με τον σωστό τρόπο και το κάνεις. Μετά μπορεί να σου προσφέρει πολλά πράγματα. Δόξα, λεφτά, έχεις μια οικονομική δυνατότητα στην οποία δεν μπορούν να μπουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Και ειδικά στις μέρες μας που είναι πάρα πολύ δύσκολα πράγματα. Είμαστε ευλογημένοι και πιστεύω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και το οικονομικό. Και σε βοηθάει και σε πολλά άλλα πράγματα. Γιατί μέσα από τον αθλητισμό, γιατί ο αθλητισμός σαν έννοια πρεσβεύει αξίες ιδιαίτερα σημαντικές, όπως είναι ο σεβασμός στον ίδιο στον εαυτό και στους συνανθρώπους σου, η συλλογικότητα, η ομαδικότητα. Επομένως, από μόνος ο αθλητισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός για τον άνθρωπο και για το άτομο. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα είναι ο ρατσισμός στον αθλητισμό. Θα ήθελα να μας πείτε αν υπάρχουν φαινόμενα ρατσισμού στον αθλητισμό και ποια είναι η άποψή σας για αυτό το θέμα και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Σίγουρα, η UEFA, ειδικά πάνω στο ποδόσφαιρο, έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλα, έχει πάρει πολύ μεγάλες αποφάσεις και αυστηρές αποφάσεις κατά αυτού του φαινομένου. Όμως υπάρχει και θα υπάρχει ένα φαινόμενο το οποίο είναι καθαρά θέμα παιδείας στο κάθε άνθρωπο που πηγαίνει στο γήπεδο. Εύχομαι και ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα σταματήσει, γιατί είμαστε όλοι άνθρωποι, δεν διαφέρουμε σε τίποτα, ανεξάρτητα αν κάποιος είναι ένθρωμος ή είναι λευκός. Και πιστεύω είναι και αυτή μια μάστιγα και θα την βάλω στο ίδιο, στην ίδια, πώς να πω, κατεύθυνση με την μάστιγα των αναβολικών. Και είναι και μια έννοια τελείως αντίθετη με αυτό που πρεσβεύει ο αθλητισμός, γιατί ο αθλητισμός είναι μόνο για να ενώνει και όχι να χωρίζει ή να διαχωρίζει. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν φαινόμενα. Πώς κατά την άποψή σας ο αθλητισμός μπορεί να προσφέρει στον πολιτισμό και στην παιδεία μιας κοινωνίας? Σίγουρα, ο αθλητισμός από μόνος του ανήκει σε αυτά τα δύο στάδια. Πιστεύω ότι μόνο κέρδος έχει και ο πολιτισμός και η παιδεία από τον αθλητισμό. Και όπως έχει και ο αθλητισμός από αυτά τα δύο, έχει και ο πολιτισμός και η παιδεία. Εύχομαι και ελπίζω να έχουν όλοι πλέον την ανάλογη παιδεία και να συμβουλεύουν σωστά τα παιδιά τους ώστε να ακολουθήσουν τον αθλητισμό τους στον δρόμο. Να συμφωνήσουμε το Χρήστο πάνω σε αυτό, όσον αφορά και τον πολιτισμό και την παιδεία. Λοιπόν, τέλος, ποια συμβουλή θα δίνατε στους νέους μας για να ασχοληθεί με τον αθλητισμό? Ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε στους νέους της Κύπρου? Το μήνυμα, σίγουρα, ένα κράτος, πώς να το πω, η ποιότητα της παιδείας σου δείχνει το τι κράτος έχεις, έτσι. Σίγουρα πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι ο αθλητισμός είναι η μόνη διέξοδος σε οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει. Αυτή τη στιγμή ζούμε σε πολύ δύσκολες καταστάσεις και πόσο μάλλον η χώρα μου. Και σίγουρα και οι νέοι της Κύπρου όπως και οι νέοι της Ελλάδος πρέπει να ακολουθήσουν τον αθλητισμό, τα σωστά βήματα, ώστε αύριο μεθαύριο να έχουν σωστές βάσεις. Και είναι σημαντικό να ακολουθήσουν τον αθλητισμό, γιατί όπως είπαμε και πριν, ο αθλητισμός έχει πάρα πολλά θετικά για το άτομο. Έχει να του προσφέρει πάρα πολλά. Και εγώ, σαν συμβουλή που μπορώ να δώσω στους νέους, είναι να ακολουθήσουν κάτι με πρώτο κίνητρο την αγάπη για αυτό που έχουν. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συνέντευξη αυτή που μας δώσατε. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Και να σας ευχηθώ ότι καλύτερο στη συνέχεια της καριέρας.